Στα ορεινά της Αχαΐας ντύθηκαν στα λευκά από χθες τη νύχτα. Μάλιστα, κάποιοι και στα ημιορεινά της Πάτρας ξύπνησαν με χιόνι στο συνοικισμό Πιτίτσα. Το κρύο στο κέντρο της Πάτας ήταν τσουχτερό, αλλά όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Καλάβρητα. Επιποδός η πολιτική προστασία. Καλό για μια ακόμα φορά τους φίλους συμπολίτες οδηγούς να προσέχουν πάρα πολύ, να ακολουθούν όλες τις συστάσεις από τους αρμοδίους που τους δίδονται και να έχουν βέβαια πάντα αλυσίδες μαζί τους όταν έχουν σκέψη να κινηθούν στα ορεινά του νομού. Τόσο στο Δήμο όσο και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η πολιτική προστασία είναι επιποδός και για το λόγο αυτό τα συνεργεία είναι εξοπλισμένα με αλάτι για τη διάνοιξη των δρόμων. Υπήρχε αντίστοιχη προετοιμασία από την περιφέρεια. Είχαμε και αλάτι διασκορπισμένο συσσωρευμένο σε συγκεκριμένα σημεία και επικοινωνία με τους Δήμους και σε επιφυλακή οι χειριστές με τα μηχανήματά μας διασκορπισμένοι στα κέρια σημεία του νομού. Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, παρόλη τη χιονόπτωση που υπήρχε. Συνεχίζουν τα μηχανήματά μας και δουλεύουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σχέση με την πρόσβαση στα ορεινά του νομού αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα συνεχίσει η επιφυλακή έως και αύριο ή αν χρειαστεί και περαιτέρω, προκειμένου και οι επισκέπτες μας να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Γιατί στα Καλάβρητα υπάρχει μεγάλη προσέλευση επισκεπτών. Στα Καλάβρητα, στο μεγαλύτερο μέρος του επαρχιακού δρόμου, χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες.